ποια είναι τα λάδια αυτά τα οποία προκαλούν αναστάτωση στο καταναλωτικό κοινό, σε όλους τους καταναλωτές. Είναι προϊόντα, θα δείτε σε λίγο τη φίρμα, θα δείτε σε λίγο την ετικέτα. Την ετικέτα όλων αυτών των προϊόντων που πραγματικά έχουν δοθεί στην αγορά. Πολλοί καταναλωτές το έχουν αγοράσει στα σπίτια τους. Πολλοί καταναλωτές έχουν κάνει χρήση του συγκεκριμένου λαδιού, του ελαιόλαδου, το οποίο μόνο ελαιόλαδο δεν είναι. Ο κύριος Νίκος Κοτσαρός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσαρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, εδώ καθημερινά, ναι. Κύριε Κατσαρέ, έχουμε τέτοια ζητήματα. Όποτε γίνεται έλεγχη, πάντοτε θα βρίσκονται προϊόντα τα οποία είτε είναι νοθευμένα ή νοθευμένα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Αφού περισσότερο από 3.500 λίτρα ελαιολάδου, το οποίο δεν ήταν ελαιόλαδο, αλλά ήταν σπορέλαιο, χρωματισμένο, με χρωστική που ενδεχόμενα να ήταν τοξική και δηλητηριώδης, κυκλοφόρησαν στην αγορά και δεν ξέρουμε για πόσο και χρονικό διάστημα. Για πόσα χρόνια! Χρώμα έτρωγε ο καταναλωτής το παιδάκι του. Ακριβώς, ακριβώς. Διότι αυτά ευρέθηκαν τώρα, αλλά δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια γινόταν αυτό. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκουν μόνο πόσα αποθέματα υπάρχουν, αλλά όχι πόσα καταναλώθηκαν από αυτά. Πάμε να δούμε τώρα, κύριε Κατσαρέ, να δούμε λίγο ποια είναι. Πάμε να δούμε λίγο τις ετικέτες. Τις ετικέτες των συγκεκριμένων λαδιών. Εδώ πέρα έχουμε ενδεχόμενα πολλοί καταναλωτές θα τα έχουν στα σπίτια τους ήδη. Βέβαια, είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εντός εισαγωγικών εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με την εμπορική επωνυμία Ελιαγρός και Μπεβελίνη, τα οποία από προηγούμενες... Βάζουν και εξωτικά ονόματα, όπως βλέπετε. Βέβαια. Όπου από προηγούμενες χημικές αναλύσεις είχε διαπιστωθεί ότι είναι νοθευμένα με σπορέλαιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τεχνητός χρωματισμένο. Με χρώμα ρίχνανε. Που κανείς δεν ξέρει και πιθανότατα δηλητηριώδης. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε να δούμε λίγο τις άλλες ετικέτες. Εδώ είναι το Μπεβελίνη, αυτό που σας είπαμε εδώ. Το Μπεβελίνη, olive oil εδώ και πάμε τώρα στα άλλα. Έχουμε το Φάρο, εξαιρετικά παρθένο λέει εδώ. Εξαιρετικά παρθένο. Στην Οθεία. Και το Λιάτικο. Όπου και εκεί λοιπόν και αυτό έχουν πάρει πολλοί καταναλωτές με μεγάλες πωλήσεις συγκεκριμένα. Από πολλά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, στα οποία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και διαπιστώθηκε από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας που διεξήγησε αναλύσεις ότι στην πραγματικότητα είναι νοθευμένα με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σπορελαίου τεχνητός χρωματισμένου. Έριχναν χρώμα, πολύ χρώμα μέσα στο λάδι για να έχει το χρώμα του ελαιόλαδου. Είναι επικίνδυνο αυτό. Συσκευασμένα, έτσι όπως δείχνετε την πέρα. Βεβαίως, συσκευασμένα. Συσκευασμένα με ετικέτα κλπ. Τα πουλάγανε ωραία και κρυμμένα, υποτίθεται. Και είναι επικίνδυνα. Και διαφημισμένα καλά. Βεβαίως. Είναι επικίνδυνα, κύριε Κατσαρέ, όταν πάρουμε αντί για ελαιόλαδο και πίνουμε ένα τέτοιο λάδι μέσα στο χρώμα και μέσα στο χημικό. Πιθανότατα, γιατί το χρώμα αυτό δεν θα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ποσότητά του δεν θα είναι επίσης εγκεκριμένη, δεν θα είναι υπενδεδειγμένη. Επομένως, έχουμε οπωσδήποτε ένα προϊόν το οποίο είναι τοξικό, ένα προϊόν το οποίο είναι δηλητήριο και παρόλα τα αυτά κυκλοφορούσε για χρόνια στην αγορά. Μάλιστα. Κύριε Κατσαρέ, εκτός τώρα από αυτό, πάμε και να δούμε. Έχουμε